Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του μπασκετικού Ηρακλή, τον Μιχάλη Πολυτάρχο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας, που κατά μία φοβερή σύμπτωση η είδηση της μεταγραφής του έχει συνδυαστεί με τρομερό τρόπο, νομίζω, με το παιχνίδι του Ηρακλή στην Άξο, και θα εξηγήσουμε το γιατί. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Καλησπέρα. Και καλή ξεκούραση, γιατί νομίζω είσαι ακόμα γήπεδο, έτσι, μόλις τελειώσατε. Ναι, δεν έχω. Τώρα μόλις βγήκα. Εχθές ήμουν στο στούντιο την ώρα του αγώνα και ακούω τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Σπύρο το Μάκαρη, να λέει ότι πίσω από τον πάγκο του Ηρακλή, λίγο πιο πίσω έτσι να κοιτάξετε στο βάθος, είναι το σπίτι του Πολυτάρχου. Αυτή είναι αλήθεια. Και δεν γίνονται αυτά, δηλαδή πραγματικά. Σημαντιακό. Είναι η μοίρα, έτσι. Είναι η μοίρα. Εντάξει, ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής ήρθε στο σπίτι σου και εσύ είσαι πλέον στο σπίτι του μπασκετικού Ηρακλή στο Ιβανόφι και κάνεις προπονήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Χαρά μου που είμαι εδώ πέρα και βρίσκομαι. Αυτή η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω με επιμονή και υπομονή ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας. Μιχάλη, η είδησή σου για την μεταγραφή του Ηρακλή έχει φέρει ποικίλες αντιδράσεις και χαράς, αλλά και από την άλλη μνήμης για αρκετούς φίλους. Γιατί θα σου δώσω παραδείγματα, μιλάμε σαν να γνωριζόμαστε χρόνια, και σήμερα μόλις γνωριστήκαμε, έστω και τηλεφωνικά. Δεν σου κρύβω ότι πολλοί φίλοι μου και ακροατές εδώ της ώρας για μπλε λένε ότι επιτέλους να έρθει να παίξει και σε εμάς, γιατί όποτε μας έβλεπε μας διέλυε. Και έχει, είναι αλήθεια ότι και με την ΑΚ και με το Περιστέρι στο Ιβανόφιο Σαβαρέλι το βλέπεις στο καλάθι. Ότι η αλήθεια είναι ότι έκανε καλές εμφανίσεις απέναντι στον Ηρακλή. Πιστεύω να κάνω ακόμα καλύτερες τώρα εδώ για τον Ηρακλή, για την ομάδα μου πλέον. Οπότε θα δουλέψω όσο μπορώ για να το βλέπω ακόμα καλύτερα όταν παίζουμε. Είναι Βαρέλι ακόμα στο Ιβανόφιο το καλάθι? Εντάξει, είναι καλά. Είναι τα καλά. Τα παιχνίδια τώρα που θα ξεκινήσουν ένα-ένα, με υπομονή και με δουλειά, κάθε μάτς είναι τελικός. Οπότε κάθε μάτς πρέπει να παίζουμε 100% για τη νίκη. Έτσι, τώρα ακριβώς. Δεν είναι αν το βλέπω εγώ Βαρέλι, είναι ομάδα. Mm-hmm. Το σημαντικότερο σε μια ομάδα είναι να αφήσουμε το εγώ μας και να κοιτάξουμε μόνο την ομάδα. Άλλωστε, φαντάζομαι δεν σε ενδιαφέρει μόνο το να πετυχαίνεις τρίποντα από όπου πετάς την μπάλα. Να είναι και άλλοι οι τομείς που μπορείς ομαδικά, όπως είπες, να προσφέρεις έτσι ως νέος τέλεχος. Σίγουρα. Εμένα αυτό μου αρέσει, να κάνω πρωταθλητισμό. Και δόξα Θεώ, όλα αυτά τα χρόνια πόσο είμαι σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό λόγο για να έρθω στον Ηρακλή. Γιατί πιστεύω και βλέπω τόσα χρόνια ότι κάνει πρωταθλητισμό. Άσχετα ότι είχε μερικές ατυχίες και δεν καταφέρει το στόχο, που είναι να γυρίσει εκεί που αξίζει, στην Α1 δηλαδή. Πιστεύω ότι για κάθε παίχτη είναι χαρά να παίζει σε τέτοια σωματεία που κοιτάνε κάθε Σάββατο Κυριακή τη νίκη μόνο και απογοητεύονται με την ήττα, που είναι λογικό να απογοητεύονται, αλλά και η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλήθεια, τα τελευταία χρόνια έχεις πετύχει ανόδους, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την κατηγορία, τα έχεις καταφέρει περίφημα και με την ΑΕ και με το Περιστέρι. Αυτά τα τελευταία χρόνια, και είναι στο σύνολο 8, Μιχάλη, είναι πάρα πολλά για τον κόσμο του Ηρακλή. Ο Ηρακλής εξακολουθεί και είναι στην Α2. Τι θεωρείς ότι δεν πήγε, βλέποντας από την σκοπιά του αντιπάλου, ότι δεν πήγε καλά για να μπορέσει ο Ηρακλής να το πετύχει, και βλέποντας και την ομάδα σου σιγά σιγά και μαθαίνοντας τους συμπαίκτες σου, τι θα πρέπει να έχει ο Ηρακλής βάσει των εμπειριών σου, έτσι, και το ότι το έχεις καταφέρει με διαφορετικές ομάδες, για να το κάνει αυτή τη φορά πράξη? Γιατί επαναλαμβάνω, πονάει πολύ αυτό το 8 χρόνια, έτσι. Σίγουρα. Το έχω καταφέρει και με ΑΕΚ και με Περιστέρι και με Ίκαρο Καλυθέα. Και με Ίκαρο Καλυθέα. Το ίδιο. Το σημαντικότερο από όλα, που από την εμπειρία μου έχω μάθει από συμπαίκτες με προπονητές και από όλο το κομμάτι, ήταν ότι ήμασταν μια γροθιά. Και δεν εννοώ μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις σε μια ομάδα ότι είναι σπίτι σου. Και με τον κόσμο, δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι δύναμη σε μια ομάδα. Ο κόσμος πρέπει να είναι κοντά
και στα καλά αλλά και στα δύσκολα. Γιατί στον πρωταθλητισμό είναι τόσο μεγάλος ή τόσο μεγάλη διαδρομή που δεν μπορείς να πηγαίνεις πάντα στο 100%. Οπότε και στο 80% πρέπει να είναι όλοι μαζί και να δίνουμε όθηση όλοι μαζί για το στόχο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Mm-hmm. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο Ιβανόφιο γεμίζει και από κόσμο άλλο τίποτα. Έχει κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο που τον ακολουθεί, αλλά πάντα πικραίνεται. Αυτό είναι το θέμα, το πώς θα μπορέσει η ομάδα επιτέλους να του δώσει μια χαρά. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γι' αυτό δουλεύουμε εδώ. Όλα τα παιδιά είναι εδώ γιατί είναι συνειδητοποιημένοι που είναι. Mm-hmm. Οπότε ο στόχος είναι ένας. Η ομάδα να ανέβει. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Δεν είναι ο στόχος να διακριθεί ένας παίκτης ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλο παιδί. Οπότε πιστεύω ότι είναι συνειδητοποιημένα όλα τα παιδιά για να φτάσουμε το στόχο. Αν και είσαι πολύ λίγο στο Ιβανόφιο και με τον προπονητή σου και με τους παίκτες, κάποιους ίσως ήξερες και από άλλες ομάδες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, το κλίμα που θα ήθελες να δεις, το έχεις εισπράξει μέχρι στιγμής? Ναι, ναι, σίγουρα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, ο προπονητής είναι καλός, δουλεύουμε πολύ σκληρά, 2 μέρες είμαι εδώ. Είναι αυτό που περίμενα, κακά τα ψέματα, τώρα τα παιδιά τα ξέρω και τον προπονητή τον ήξερα, έχουμε παίξει αντίπαλοι αρκετά χρόνια, οπότε είναι οικείο το περιβάλλον, σιγά σιγά θα γίνεται όλο και καλύτερα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι παίζουμε πολύ γρήγορα συχνά το πρωτάθλημα. Έρχεται το μάτς με το ψυχικό το Σάββατο, ναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα τα παιχνίδια στην Α2. Αλλά γιατί ήρθα εγώ τώρα, ήρθε ο Ρόνι σήμερα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αλλαγές και η ψυχολογία είναι λίγο πεσμένη από την ήττα στο κύπελο, που δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κύπελο είναι σαν φιλικό. Η εμφάνιση κυρίως ήταν, ναι. Ναι, εντάξει, η εμφάνιση μπορεί να φύγει σε πάρα πολλούς παράγοντες. Οπότε καλύτερα που έγινε τώρα μια κακή εμφάνιση παρά να κοστίσει στο στόχο. Προλαβαίνετε και οι δύο, έτσι, το Σάββατο θα είστε, φαντάζομαι, στη διάθεση. Είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε και όσο μας δώσει την ευκαιρία ο προπονητής να βοηθήσουμε την ομάδα για το αποτέλεσμα. Να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι να ευχηθώ στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την πρώτη νίκη. Χάρηκα πολύ. Και φυσικά και εγώ. Και εγώ και ο κόσμος μας ακούει. Και φυσικά μην ξεχνάς το Βαρέλι, έτσι. Μην ξεχνάμε το Βαρέλι. Ναι, ναι. Να παραμείνει εκεί που ήταν. Να παραμείνει εκεί που ήταν. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλή ξεκούραση. Να σε καλά, να σε καλά. Πραγματικά ο συγκεκριμένος ο Μιχάλης ο Πολυτάρχου έχει ακούσει πολλά στο Ιβανόφιο. Δεν του το είπα, αλλά το ξέρει. Πάρα πολλά. Γιατί όποτε ερχόταν, ακόμα και με Ίκαρο Καλυθέας, που το θυμήθηκε τώρα αυτό, και με Α και με Περιστέρη, από όπου και αν πετούσε την μπάλα, ξέρουμε ποια ήταν η κατάληξη. Και το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Μακάρι να κάνει αυτά που έκανε και με τη φανέλα του Ηράκλη.